Στο ατελιέρ, στο ατελιέρ, σαλίδια χρώματα, χαρτιά κοφρές, χήμα και ένα μυστικά, θα βρεις φίλε πάλι φανταζέ, στο ατελιέρ. Χαχα! Ναι, τα κατάφερα! Είμαι φανταστικός! Τι κατάφερες, Πιμαξί, θα μου πεις και μένα? Μόλις τελειοποίησα ένα πρόγραμμα δικής μου επινόησης που μετατρέπει τη ζωγραφική σε μουσική! Δηλαδή? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από μικρός είχα παρατηρήσει κάποιους πίνακες ζωγραφικής που έμοιαζαν να έχουν ένα δικό τους ιδιαίτερο ρυθμό. Ένιωθα σαν να ήταν ένα είδος μουσικής παρτιτούρας, υποδεικνύοντας το τέμπο, τις νότες, ακόμα και τους διαφορετικούς ήχους. Να πάρουμε για παράδειγμα έναν πίνακα του Ζαν Μισελ Μπασκιά. Οι χοντρές μαύρες πινελιές μοιάζουν να είναι το κοντραμπάσο που κατεβαίνει μία μελωδική γραμμή. Το κίτρινο χρώμα, ο ήχος των πιατινιών που απλώνεται στο χώρο. Και τα μικρά γράμματα, ένα κέντημα μελωδιών που σιγομουρμουρίζει η κιθάρα. Έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω ένα οπτικοακουστικό πρόγραμμα που μεταφράζει τα χρώματα, τα σχήματα και τις γραμμές ενός πίνακα σε ήχους. Πολύ ενδιαφέρον. Να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Βεβαίως. Ας βάλουμε κάποιους πίνακες του Paul Klee, που εκτός από ζωγράφος ήταν και μουσικός. Ω, έχεις δίκιο, Πίμαξη. Τώρα που το παρατηρώ, αυτοί οι πίνακες έχουν μουσικότητα. Μοιάζουν να κινούνται και έχουν ρυθμικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται. Θα μπορούσε να είναι μια περίεργη παρτιτούρα. Ακριβώς. Ορίστε, να βάλουμε για αρχή αυτόν τον πίνακα που λέγεται «Καμίλα σε ρυθμικό τοπίο». Με δέντρα. Πίμαξη, συγχαρητήρια. Είναι φανταστικό. Να το κάνουμε και με έναν άλλον. Εννοείται. Α, κοίτα αυτό το πίνακα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Α, για να δούμε πώς τον μεταφράζει το πρόγραμμά σου. Μα είναι πολύ διασκεδαστικό. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Μήπως αυτό μπορεί να γίνει και ανάποδα? Να βάλουμε δηλαδή μια μουσική και να φτιαχτεί ένας πίνακας. Χαχα, ζωγραφιά, έχεις πολύ φαντασία. Αυτό όμως πιστεύω ότι εσύ θα το έκανες καλύτερα από ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή. Τι εννοείς? Εγώ θα σου παίζω μουσική και διάφορους ήχους με το synthesizer μου. Και εσύ θα ζωγραφίζεις επί τόπου αυτό που ακούς. Νομίζω το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Χα! Πάμε λοιπόν.
Παιδιά, αυτό το παιχνίδι είναι πολύ δημιουργικό. Δοκιμάστε κι εσείς να βάλετε μία μουσική που σας αρέσει και να μεταφράσετε τους ήχους και τις μελωδίες σε σχήματα, χρώματα και γραμμές. Πίμαξι, τι μουσική θα πρότεινε στα παιδιά για αυτό το παιχνίδι? Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ θα προτιμούσα μία μουσική χωρίς λόγια. Κλασική, jazz, ηλεκτρονική. Και όσο πιο περίεργη, τόσο καλύτερα. Ακολουθήστε λοιπόν τους ήχους και είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Γεια σας!